Μάλιστα, πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε εξέλιξη με τον 53χρονο και τον βιασμό της 12χρονης ο οποίος πήρε ναι. λοιπόν προθεσμία τελικά για να απολογηθεί αύριο και αποχώρησε φυσικά από τα δικαστήρια της πρώην χωρίς ευελπίδων. Μαζί του και ο 42χρονος συγκατηγορούμενος του και αυτός πήρε προθεσμία για αύριο. Και αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει αύριο που θα απολογηθούν στον ανακριτή. Συγγνώμη, αποχώρησαν για τα κρατητήρια της Γαδά. Για το ναι, όχι για το σπίτι του, στα κρατητήρια. Ναι. Δεν αφέθηκαν ελεύθεροι. Όχι, δεν αφέθηκαν ελεύθεροι. Πήραν την προθεσμία για να απολογηθούν αύριο.